Καλημέρα κύριε Δαράκη, καλημέρα κύριε Δάρα. Λοιπόν, δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα τα πράγματα. Και ειδικά σε εσάς που λέτε ότι η κοινωνική οικονομία αποτελεί μια απάντηση στην κρίση. Ναι. Γιατί όμως το λέτε για την κοινωνική οικονομία ειδικά, αυτό δεν κατάλαβα. Το λέω γιατί η κοινωνική οικονομία δεν είναι μόνο αυτά τα μέτρα που πρέπει να πάρουμε για επιμέρους ομάδες, αλλά είναι μια στρατηγική ολόκληρη, φαντάζομαι, που πρέπει να έχει μια κυβέρνηση, η οποία λέγεται και αριστερή, που πρέπει να αντιμετωπίσει στη βάση τους τα προβλήματα. Και όχι όπως είπαν οι αγρότες με ασπιρίνες. Έχετε δίκιο. Αν θέλετε να συζητήσουμε για την κοινωνική οικονομία, θα ήθελα να σας πω τρία απτά παραδείγματα που εγώ τουλάχιστον στο δικό μου τον τομέα επεξεργάζομαι και με μεγάλες επιτυχίες πιστεύουμε όταν προχωρήσουν, που θα δείτε πόσο αυτά τα εγχειρήματα είναι εξαιρετικά σημαντικά και νομίζουμε ότι χρειάζονται σε μια τέτοια κοινωνία η οποία δομείται μέχρι στιγμής στο δημόσιο τομέα και στον ιδιωτικό τομέα. Και όπως ξέρετε, ο τομέας της κοινωνικής οικονομίας είναι ένας ενδιάμεσος τομέας ανάμεσα στον κοινωνικό και στον οικονομικό και στο δημόσιο. Και θέλω να σας πω, παραδείγματος χάρη, πώς εμείς χρησιμοποιούμε αυτή τη στιγμή για τα γεύματα στο Πέραμα ΚΙΣΠΕ, δηλαδή κοινωνικές επιχειρήσεις περιορισμένης ευθύνης, είναι μία κατηγορία που ανήκει στο μεγάλο κεφάλαιο κοινωνικές επιχειρήσεις ένταξης, δηλαδή ένταξη στην αγορά εργασίας, όπου το 40% των μελών τους είναι άτομα ευάλωτα. Έτσι, είτε είναι άτομα με αναπηρία, είτε άτομα τα οποία έχουν υποστεί διάφορες ταλαιπωρίες στη ζωή τους και ούτω καθεξής. Λοιπόν, τρεις ΚΙΣΠΕ αυτή τη στιγμή, οι μοναδικές που υπάρχουν στην Αττική, μαγειρεύουν κάθε μέρα εξαιρετικά φαγητά για το Πέραμα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ελπιδοφόρο. Αν σκεφτείτε τι πεδίο δόξης λαμπρών ανοίγεται, αφού εμείς θέλουμε να επεκτείνουμε την σχολική σύντηση σε όλα τα σχολεία των πολύ ευάλωτων περιοχών της χώρας, αυτών που έχουν φυγεί τρομακτικά από την κρίση του χρόνου, το 2016, στα δημοτικά σχολεία. Και πόσο ενδιαφέρον θα ήταν αν άνεργες μητέρες, οι οποίες ξέρουν να μαγειρεύουν υπέροχα ελληνικά φαγητά, φτιάχνανε τέτοιες κινσέπ, δηλαδή κοινωνικές επιχειρήσεις, δηλαδή επιχειρήσεις της κοινωνικής οικονομίας, όπου εμείς θα μπορούσαμε να τις χρησιμοποιήσουμε σε όλη την Ελλάδα, με την αναγκαία βέβαια ρύθμιση ότι θα μπορούσαν να μετάσχουν σε αυτού του είδους τους διαγωνισμούς σε όλη την Ελλάδα. Κυρία Φωτίου, αν μου επιτρέπετε σε αυτό το σημείο να βάλουμε ένα γενικό θέμα που το αντιμετωπίζετε, φαντάζομαι. Εδώ τι έχουμε? Σας κατηγορούν ότι αυτό είναι μια διαχείριση της φτώχειας στην πραγματικότητα. Ότι εκεί που το κράτος δεν μπορεί να φτιάξει ένα κράτος πρόνοιας, που πληρώνουμε φορείες, που πληρώνουμε τα πάντα για να έχουν όλα αυτά, να μην υπάρχουν αυτές οι ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, δεν τα καταφέρει το κράτος και ζητάτε με έναν άλλο τρόπο να λύσει τα προβλήματα του κράτους κάποιες επιχειρήσεις, κάποιες οργανώσεις. Κύριε Δαράκη, αυτή την κριτική την έχω ακούσει πολλές φορές. Είμαι σίγουρος. Ναι. Και να σας πω την αλήθεια μου, το να βρίσκω διεξόδους μέσα στα αδιέξοδα, αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτή είναι η δουλειά μου. Εξάλλου ο λαός ξέρει ότι την αριστερά την ψήφισε για τα πολύ δύσκολα. Αλλιώς θα το διαχειριζόταν το πρόβλημα όπως τους καιρούς της ευημερίας, αυτοί που το διαχειρίστηκαν και το φέραν μέχρι εδώ. Εκείνο όμως που θέλω να πω πολύ συγκεκριμένα είναι το εξής. Το κράτος, το κοινωνικό κράτος, αυτό δηλαδή που αν θέλετε ένα κομμάτι του της κοινωνικής προστασίας για τους ευάλωτους, αυτό στο οποίο εγώ ασχολούμαι, που σημαίνει το παιδί, το βιασμένο, το εγκαταλελειμμένο, το ορφανό, που σημαίνει το παιδί με Down, το παιδί με αναπηρία,
Σωστά. Που σημαίνει ο ηλικιωμένος με Αλτσχάιμερ ή όχι, ο οποίος είναι ανήμπορος ή όχι, που σημαίνει τα άτομα με αναπηρία, που σημαίνει τα άτομα σε αστεγεία, οι άστεγοι δηλαδή, που σημαίνει ακριβώς η Ρωμά, που σημαίνει που ο σημαίνει μεγάλη... Που είναι το κράτος, κυρία Φωτίου. Μπράβο. Λοιπόν, εγώ που είναι το κράτος σε όλα αυτά. Αν μπράβο. Τώρα να τα πούμε. Και να πούμε κιόλα η μεγάλη δεξαμενή των άπορων, ναι. Η μεγάλη δεξαμενή των νεόπτωχων ή εν πάση περιπτώσει των επαπειλούμενων από φτώχεια. 50% των οικοκυριών μου παρέδωσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις σε κίνδυνο φτώχειας. Λοιπόν, με ποια κονδύλια ακριβώς θέλετε να τα κάνω? Με αυτά που μου παρέδωσε το προηγούμενη κυβέρνηση για το 2015. Προσπαθώ λοιπόν με κάθε μέτρο, κινητοποιώντας την ίδια την κοινωνία, τις δομές αλληλεγγύης, την ίδια τους δήμους, οτιδήποτε μπορώ να βρω μπροστά μου, και την ιδιωτική πρωτοβουλία, αλλά και τις ενδιάμεσες αυτές μορφές που σας εξήγησα της κοινωνικής οικονομίας, να πάμε μπρος. Ανταπόκριση δηλαδή, υπάρχει. Αυτό θέλω να σας πω. Λοιπόν, γιατί πρέπει να δίνουμε και θάρρος στον κόσμο. Όχι να του κόπουμε μονίμως τα πόδια και να λέμε πώς παίρνω από τους φτωχούς για να τα δώσω στους φτωχότερους. Γιατί αυτή τη στιγμή ή θα σταθεί όλη η κοινωνία μαζί ή θα καταρρεύσουμε όλοι μαζί. Κυρία Φωτίου. Ή το πρόβλημα υπερβαίνει την κυβέρνηση, υπερβαίνει κάθε κυβέρνηση, υπερβαίνει κάθε χώρα. Τι κάνω λοιπόν εγώ σε αυτούς τους τομείς? Το ένα είναι τα σχολικά γεύματα, κύριε Δαράτε. Δεν είπαμε ότι τα παιδιά λιποθυμούν στα σχολεία? Εγώ τι έπρεπε να κάνω? Να περιμένω να βρω τα 70 εκατομμύρια που χρειάζονται για να δώσω σχολικά γεύματα όπου μπορέσω από το κράτος, όταν δεν έχω αυτά τα 70 εκατομμύρια εγγεγραμμένα στο Υπουργείο? Ή να βρω με το crowdfunding που ανοίξαμε με την Εθνική και περιμένω από εσάς, από τη δημόσια τηλεόραση, να το διαφημίζετε κάθε μέρα, το Act for Greece τρέχει σε όλη την Ιφίλιο. Είναι διαφανές. Όποιος μπαίνει μέσα μπορεί να δώσει ένα ευρώ ή ένα εκατομμύριο και παραπάνω παίρνουμε, μην ανησυχείτε, με το επώνυμό του, με διαφάνεια. Δεν θα χαθούν τα λεφτά όπως χάθηκαν στην Ηλία, στις πυρκαγιές. Ο καθένας που δίνει και ένα ευρώ βλέπει πάντα το όνομά του και συγχρόνως δίπλα του βλέπει πόσα σχολικά γεύματα έχει πληρώσει. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα. Το τρέχουμε, το φτιάξαμε λίγο καιρό πριν. Το δεύτερο που κάνουμε είναι αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να ενεργοποιήσουμε στην αστεγεία. Ξέρετε το τεράστιο πρόβλημα που έχουμε, έτσι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν με μια συνέργεια του ιδιωτικού τομέα πάλι, ο οποίος ήρθε και μας έδωσε 200.000. Αναπώ και το άλλο που ξέχασα, ότι η Γενόπδεη μας έδωσε 14 εκατομμύρια για τα σχολικά γεύματα για του χρόνου. Να τα πάρω ή να τα αφήσω, κύριε Δαράτε και κύριε Δάρα? Δαράκι, αλλά κύριε, ακούστε, Φωτίου, να τα πάρετε. Κυρία Φωτίου, με συγχωρείτε, να τα πάρετε. Ευχαριστώ. Αλλά το ερώτημα ξέρετε ποιο είναι? Θέλει στον πεινασμένο να του δώσει ένα ψάρι να φάει σήμερα? Στον πεινασμένο να του δώσει μπετονιά και αγκίστρι για να μπορεί να ψαρεύει? Αυτό είναι λοιπόν αυτό το κάνει, θέμα. Αυτό το θέμα λοιπόν δεν είναι σωστό. Να κάνουμε μια πολιτική όπου θα φωνάζουμε τον ιδιώτη ή θα λέμε από το υστέρημα του καθενός και να δείξει πόσο αλληλέγγυος μπορεί να είναι, να βάλει ας πούμε σε ένα crowdfunding, σε μια τέτοια, που και αυτό δεκτό είναι. Η ιστορία είναι αυτός ο άνθρωπος να μπορεί λέω, αξιοπρεπώς να ζει, μπράβο, να έχει μια δουλειά σταθερή, όχι απασχόληση, όχι επιδοματική πολιτική, και να έχει μια δουλειά και να μπορέσει να ζήσει. Αυτό ζητάει ο άνθρωπος που βρίσκεται σε μια... Προφανώς. Ο αξιοπρεπής άνθρωπος που βρίσκεται σε μια θέση ανεργίας προφανώς σήμερα. Δηλαδή ζητάει να καλύψουμε το 1,5 εκατομμύριο ανέργων, κύριε Δάρα. Σωστά? Προφανώς. Δηλαδή, βεβαίως, αυτό όπως ξέρετε δεν γίνεται με παραμύθια, ούτε γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Άρα, γι' αυτό χρησιμοποιούμε όλα τα εργαλεία. Και η κοινωνική οικονομία είναι ένα τέτοιο εργαλείο όπου κινητοποιεί τους ανθρώπους να κάνουν μικρές αυτές επιχειρήσεις με κάποια βοήθεια από το κράτος, μικρή. Δεν είναι και να
φτιάξει ο καθένας το ίδιο του το μέλλον. Παράλληλα, η κυβέρνηση κάνει τα πάντα για την ανάπτυξη. Να σας πω και το άλλο. Ό,τι ρίχνουμε σε αυτό τον τομέα, τον κοινωνικό, είναι ανάπτυξη, κύριε Δάρα. Δεν ξέρω αν το έχουν καταλάβει όλοι. Οι προηγούμενοι σίγουρα δεν το είχαν καταλάβει. Νομίζαν ότι αυτός ο τομέας είναι φιλεσπλαχνία. Και να του ρίχνουμε, ξέρετε ποια είναι τα ποσοστά που πληρώνει το κράτος, που παραλάβαμε εμείς για την κοινωνική προστασία, είτε επιδόματα, είτε ιδρύματα ή οτιδήποτε. Είναι 2,2 του ΑΕΠ, όταν ο μέσος όρος ο ευρωπαϊκός 4, είναι 4,1 του ΑΕΠ. Πολύ σωστά το λέτε. Λοιπόν, ποιο ήταν η πολιτική και πριν την κρίση, ναι, αλλά αυτή ήταν η πολιτική, είναι ένα επιδοματικό κράτος, το οποίο είναι επιδοματικό ιδρυματικό και μάλιστα όλο στημένο πελατειακά. Να το πούμε καθαρά αυτή τη στιγμή αυτό. Αυτό θα τελειώσει. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι, το είπε ο Πρωθυπουργός και άρα έχουμε δεσμευτεί. Φέτος θα φέρουμε μέχρι το τέλος του χρόνου εθνικό σύστημα κοινωνικής αλληλεγγύης, που είναι ένας νόμος πλαίσιο που, όπως σας είπα, όλες τις προηγούμενες κατηγορίες που ανέφερα, φανταστείτε τις να οργανώνονται σε τρία επίπεδα. Στο πρωτοβάθμιο επίπεδο, που είναι οι δομές φτώχειας, είναι όλες οι δομές ανοιχτής φροντίδας, συν τα επιδόματα. Το δεύτερο βάθμιο, που είναι τα ιδρύματα, εδώ έχω πολλά να πω και δεν ανοίγω το στόμα μου εδώ και ένα χρόνο για το τι υπάρχει στα ιδρύματα. Κακώς δεν το ανοίγετε. Κακώς. Ναι, ναι. Τι προφυλάσσετε, με αυτόν τον τρόπο τι νομίζετε ότι θα προφυλάξετε? Εγώ δεν προφυλάσω τίποτα. Την αξιοπρέπεια των φτωχών ανθρώπων δεν θέλω να ξεφτελίσω μέσα σε μια πολιτική αντιπαράθεση που είδατε και πρόσφατα να γίνεται με τις δομές φτώχειας. Όπου στις δομές φτώχειας ξέρετε ότι ήταν ΕΣΠΑ, ήταν δηλαδή πρόγραμμα πώς το λένε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το οποίο το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, η κριτική που σας ασκείτε. Ωραία, ωραία. Θα τα ακούσετε όλα τώρα. Μα γι' αυτό είστε εδώ, χρόνο, για να μας τα πείτε, να δούμε τι γίνεται. Ωραία, τότε να μην βιάζομαι. Να τα πω αναλυτικά λοιπόν. Πρώτα. Όχι, γιατί έχουμε να ρωτήσουμε και άλλα θέματα. Μην αναλυτικά, ωραία. Να δώσετε το στίγμα. Ωραία. Λοιπόν. Να πω πρώτα για το ΕΣΠΑ που ξεκίνησα. Το ΕΣΠΑ, όπως ξέρετε και οι δυο σας καλά, γιατί είσαστε σπουδαίοι δημοσιογράφοι νομίζω, έλυγε το 2013. Ήρθαμε το 2015, δεν βρήκαμε τίποτα. Όχι σχεδιασμό, τίποτα. Οι δομές φτώχειας που γίνει και τόσο ωραίος τζόγος επί των ημερών μας αυτές τις μέρες, ήταν δομή του ΕΣΠΑ. Όταν τελειώνει το ΕΣΠΑ, όπως ξέρετε, δεν συνεχίζεται. Σταματάει και η φτώχεια. Έπρεπε να έχει σχεδιαστεί. Ναι, νομίζουν ότι σταματάει και η φτώχεια. Σχεδιάσαμε λοιπόν το ΕΣΠΑ με τον κύριο Χαρίτση και ετοιμάζουμε αυτή τη στιγμή, στείλαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση 400 νέες δομές σε όλη την Ελλάδα, ισότιμα κατανεμημένες, σε συντονισμό με τους περιφερειάρχες, με τους 13 περιφερειάρχες της χώρας. 3 μήνες το κάναμε αυτό, με διαφάνεια. Και ξέρετε γιατί φαγώθηκαν όλα τα ΕΣΠΑ σε αυτή τη χώρα και δεν έμεινε τίποτα? Γιατί όλο που γινόταν την τελευταία στιγμή εγκρυπτό, το μαθαίναν μόνο οι μέτεροι και όταν προκυρισότανε, στο τέλος ας πούμε τα παίρνανε ανισότιμα μέσα στην Ελλάδα οι μέτεροι. Να πω λοιπόν, μια και θέλετε και ειδήσεις, Δήμο στη Μακεδονία 18.000 κατοίκων, ο οποίος έχει πάρει από το προηγούμενο ΕΣΠΑ 5 δομές για τους ηλικιωμένους. Κηφί, κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Πανάκριβη δομή, γιατί έχει γιατρούς, νοσηλευτές κτλ. Στοιχίζουν δηλαδή 200.000 το χρόνο. Πήρε λοιπόν 5, όταν όλη την Ελλάδα τα κηφί ήταν 70. Πώς σας φαίνεται αυτό? 18.000 πληθυσμός, ήταν όλοι γεροί και όλοι ανήμποροι. Λοιπόν, σχεδιάσαμε τα νέα ΕΣΠΑ. Επειδή μέχρι να ενταχθούν οι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν σήμερα στις δομές φτώχειας, θέλει χρόνο να πάει να έρθει στην Ευρώπη, να προκηρυχτούν, να είναι όλα με διαφάνεια και με ΑΣΕΠ κτλ.
Είπαμε να μην αφήσουμε στον αέρα τις δομές και άρα αυτή τη στιγμή να βρούμε λεφτά από τον κρατικό προϋπολογισμό να τις λειτουργήσουμε μέχρι να ενταχθούν στο νέο ΕΣΠΑ. Έτσι και έγινε. Τι φωνάζουνε τα μίντια? Ότι η Φωτίου καταργεί τις δομές φτώχειας. Όχι μόνο δεν έκανε αυτό η Φωτίου, έκανε ακριβώς το ανάποδο. Με ποινιπή τον Οκτώβριο, μόλις ξαναήρθα σε αυτή την καρέκλα, πέρασα την επέκταση των δομών φτώχειας μέχρι τον Ιανουάριο και 3 εκατομμύρια βρήκα από τον κρατικό προϋπολογισμό. Με νέα τροπολογία στα βοσκοτόπια. Πήγα μέχρι 36, δηλαδή τον Ιούνιο, που ελπίζω ότι πια θα λειτουργεί το νέο ΕΣΠΑ. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα αυτό για το ελάχιστο εγγύημενο τώρα, για να δούμε τι θα γίνει? Μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Αυτό λοιπόν, όμως να ολοκληρώσουμε. Για να ολοκληρώσουμε, αυτό, γιατί πρέπει να πούμε και τα πολιτικά, τα γενικότερα πολιτικά έτσι, που απασχολούν. Βεβαίως συζητάμε για τα δικά σας, τα του Υπουργείου σας. Έχουμε... Τα δικά μου λοιπόν, και δεν το λέω έτσι, είναι ακραία πολιτικά. Διότι είμαι στην ακραία φτώχεια. Είναι αυτό που σήμερα έχει αυξηθεί σε τρομακτικά ποσά. Είμαστε οι πρώτοι σε ακραία φτώχεια παιδική. Είμαστε οι πρώτοι στην παχυσαρχία την παιδική. Και δώστε μια απάντηση σε αυτό που ρώτησε ο Γιώργος Δαράκης. Ωραία. Κύριε Δαράκη, όπως ξέρετε, το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα έγινε πέρυσι και εμείς 3 μήνες το είχε κάνει και το είχε σχεδιάσει ο κύριος Κεγκέρογλου και άλλους 3 μήνες το υλοποίησα εγώ, γιατί 6 μηνών ήταν, σε 13 δήμους. Είχε βάλει ο κύριος Κεγκέρογλου 20 εκατομμύρια, τσοντάραμε εμείς άλλα 7 εκατομμύρια για να γίνει. Δυστυχώς η αξιολόγησή του από την Παγκόσμια Τράπεζα, η οποία είχε πληρωθεί 2 εκατομμύρια από το κράτος, δεν είναι καλή. Αναγκαστήκαμε λοιπόν σε συνεννόηση πάλι με την Διεθνή Τράπεζα που την πληρώνει τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση να ξανασχεδιάσουμε όλο το πρόγραμμα και να υποσχεθούμε ότι θα ανοίξει 1/1/17 για όλη τη χώρα. Εντωμεταξύ θα κάνουμε ένα πιλωτικό τώρα, το οποίο θα είναι για 9 μήνες, δηλαδή θα το ξεκινήσουμε Απρίλιο μέχρι το τέλος του χρόνου, για οπότε θα διευρυνθεί σε όλη τη χώρα. Για 60 με 70.000 από ό,τι υπολογίζουμε κόσμο. Μάλιστα. Σε περίπου 30 δήμους. Επομένως, είμαστε πάρα πολύ έτοιμοι γι' αυτό. Έχουμε αναπτύξει νέα πλατφόρμα γι' αυτό, νέα επικοινωνιακή πολιτική ώστε να το μάθουν όλοι και θα εκπαιδευτούν το προσωπικό των δήμων, όχι αφού αρχίσει το πρόγραμμα, αλλά πριν αρχίσει το πρόγραμμα. Κυρία Φωτίου, να πάμε λίγο και στα γενικότερα πολιτικά. Εδώ βλέπουμε ότι δημιουργείται ένα αδιέξοδο σε σχέση με τους αγρότες. Υπήρχαν τα 25 σημεία. Οι αγρότες βλέπετε ότι λένε δεν μας ικανοποιεί καθόλου, δεν μας ικανοποιούν καθόλου οι απαντήσεις του Πρωθυπουργού. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα και πώς θα λυθεί αυτός ο γόρδιος θεσμός? Κύριε Δάρα, εγώ πιστεύω ότι από τη στιγμή που άρχισε η συζήτηση χάσαμε ένα μήνα χωρίς συζήτηση. Και αυτός ο μήνας είναι εις βάρος μας, ολονών, όλου του κράτους. Χάσαμε ένα μήνα που δεν συζητάγαμε. Από την στιγμή που αρχίζει μια συζήτηση, ό,τι και να λένε τα δύο μέρη, στο τέλος λύση βρίσκεται. Εγώ είμαι αισιόδοξη για τους αγρότες. Αντίθετα, είμαι πολύ ανήσυχη για το προσφυγικό, έτσι όπως εξελίσσεται στον ευρωπαϊκό χώρο. Και επειδή η χώρα αυτή τη στιγμή έχει ένα μείζον θέμα, καταλαβαίνετε ότι όλοι, κοινωνικές ομάδες, κυβέρνηση κτλ., είμαστε υποχρεωμένοι να βλέπουμε τη μεγάλη εικόνα, τη συνολική. Δεν είναι μόνο τούτο ή το άλλο, ή φτωχή που εγώ ας πούμε προσπαθώ να αντιμετωπίσω, ή το αγροτικό πρόβλημα, ή επαγγελματίες, ή το φορολογικό θέμα και ούτω καθεξής. Ένα είναι το θέμα, η επιβίωση της χώρας μέσα σε ακραίες συνθήκες. Ναι, αλλά οι αγρότες λένε δεν αντέχουν άλλο και δεν απαντήσατε ως κυβέρνηση σε κανένα από τα αιτήματά τους. Αυτό λένε. Εγώ σέβομαι την άποψή τους, αλλά είπα και εκ των προτέρων ότι πάντα όταν μια ομάδα διεκδικεί, και να μου επιτρέψετε να ξέρω, γιατί ήμουνα σε αυτούς που διεκδικούσαν σαν πανεπιστημιακό στα νιάτα μου για να γίνει αυτό το νέο πανεπιστήμιο που όλοι αυτοί οι νεοφιλελεύθεροι το πετάνε και λένε ότι είναι μια βλακεία,
Αυτό λοιπόν όταν το διεκδικούσαμε, το διεκδικούσαμε μέχρι τέλους με μεγάλες κινητοποιήσεις και θεωρώντας κάθε φορά ότι ό,τι μας έδιδε η εκάστοτε εξουσία δεν έφτανε. Επομένως, αλλά από εκεί και ύστερα αρχίζει ένας διάλογος και όταν αρχίζει ένας διάλογος υπάρχει και λύση. Λύσεις δεν υπάρχουν όταν δεν μιλάνε οι άνθρωποι. Αν μιλήσω εγώ με εσάς, μετά από κάποια ώρα θα ξέρετε μια και εσείς τελευταία και εγώ... κουβέντα, κυρία Φωτίου, το προσφυγικό που τονίσατε τη σημασία του. Κοινωνική πολιτική για αυτούς τους ανθρώπους υπάρχει. Ναι, όπως ξέρετε για τα ασυνόδευτα, ας πούμε ένα μεγάλο πρόβλημα είναι τα ασυνόδευτα παιδιά, τα ανήλικα, τα οποία είναι και στην αρμοδιότητα τη δική μας εδώ. Εμείς έχουμε ξενώνες όλη την Ελλάδα. Έχουμε κανονικές διαδικασίες άμεσες, οι οποίες πηγαίνουν τα ανήλικα στους ξενώνες και τα αντιμετωπίζουν τα παιδιά τα οποία ή χάσανε τους γονείς τους ή στο δρόμο ή τα στείλαν ασυνόδευτα οι γονείς τους, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τα παιδιά όμως αυτά... η επιθυμία τους, ο πόθος τους είναι να φτάσουν στη Βόρεια Ευρώπη όπου είναι συγγενείς τους και πολλές φορές δηλώνουν λάθος την ημερομηνία γέννησής τους, επίτηδες, δηλαδή εμφανίζονται ως ενήλικες ενώ είναι ανήλικα παιδιά. Υπάρχει μεγάλη τραγωδία και όταν τα πηγαίνουμε στους ξενώνες η μόνη τους σκέψη είναι να φύγουνε σε αυτό το δρόμο της ελευθερίας, στον πόθο επιτέλους της ζωής. Τι να κάνουμε δηλαδή? Υπάρχουν πράγματα που προσπαθούμε στο μικρό επίπεδο αυτό που σας είπα. Ασυνόδευτα παιδιά είναι της δικής μας δικαιοδοσίας, γιατί σας είπα έχουμε όλο το παιδί, όπως σας είπα και πριν. Το παιδί βέβαια το βασανισμένο. Και ελπίζω σε κάθε οικογένεια να μην έχει αυτές τις περιπτώσεις με τις οποίες εγώ εδώ ασχολιέμαι. Μάλιστα. Αυτό θέλω να τους ευχηθώ. Λοιπόν, καλό αγώνα σας ευχόμαστε. Να πω και κάτι ακόμη που είναι και αυτό ελπιδοφόρο. Ναι. Η ελληνική οικογένεια στην κρίση, ακόμη και όταν δηλαδή δεν έχει να φάει, δεν πάει το παιδί της στο ίδρυμα. Δεν αυξήθηκαν τα παιδιά που αφήνονται στα ορφανοτροφεία ή στα ιδρύματα με την κρίση. Αυτό είναι πάλι τεράστια ιδιαιτερότητα της ελληνικής κοινωνίας. Εγώ σέβομαι την ελληνική κοινωνία και μόνο σε αυτή στηρίζομαι. Γι' αυτό σας λέω. Έχει αντοχές η ελληνική κοινωνία, κυρία Φωτίου, και πρέπει και η πολιτεία, η κυβέρνηση να αναλάβει τις δικές της ευθύνες απέναντι σε αυτές τις αντοχές. Τι να λέω, ότι φταίει κανείς. Ανθρώπων μας, όπως λέτε εσείς. Έτσι είναι, έτσι είναι. Καλημέρα, Υπουργέ. Και έχουμε μεγάλη ανάγκη από την δική σας ενημέρωση, η οποία δεν είναι κομματική, η οποία είναι σφαιρική και είμαι υπερήφανη που τα λέτε τώρα αυτά, ξέρετε τι θα γράφουνε, για να τα λέει αυτά υπουργός, εντάξει. Κάτι τώρα, ξέρει. Κάτι ξέρει. κομματική. Καλημέρα, καλημέρα Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και όλα. Και σας λέω και όσα θέλω εναντίον σας, όπως ξέρετε κάθε φορά. Λοιπόν, εντάξει. Αυτό είναι εντάξει. Το λιγότερο. Γεια σας, καλημέρα, ευχαριστούμε την καλημέρα πολύ. Την καλημέρα μας, κύριε Χωδή. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό. Και θα